Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Νίκος Μανιός, για να δούμε τώρα, δεν ξέρω πού βρίσκεται, αν είναι Αθήνα, γιατρός, ναι βέβαια, ο γιατρός μας. Δεν ξέρω αν είναι στη Σύρο, αν είναι στην Αθήνα, δεν ξέρω, καλησπέρα σας. Είμαι στην Αθήνα. Στην Αθήνα, ωραίοτατα. Να μην πω δυστυχώς, κρίμα που δεν είμαι στις Κυκλάδες. Κρίμα, ναι, όντως. Αν και είστε συχνά στις Κυκλάδες. Κύριε Μανιέ, έτσι. Είμαι πολύ συχνά. Πρέπει να είμαι ακόμα πιο συχνά. Ήσασταν... Και πάμε από εδώ και πέρα. Ήσασταν στη Σύρο τελευταία, πήγατε, δώσατε το παρόν εκεί. Ήμουν μια εβδομάδα στη Σύρο. Είχα πάει και στη Μήλο, είμαι στην Άξο. Μάλιστα. Και είναι στο πρόγραμμα όλα τα νησιά. Μάλιστα. Λοιπόν, χθες ήταν στην Σύρο η όλη κινητοποίηση που έγινε των εργαζομένων. Διαμαρτύρονται και δίκαια ότι η κατάσταση δεν είναι πάρα πολύ καλή. Λένε ότι είναι και η χειρότερη που είναι των τελευταίων ετών. Η υγεία, παρόλο το γεγονός ότι η κυβέρνηση λέει ότι λεφτά δίνουμε, κάνουμε προσλήψη, τουλάχιστον κάνουμε πράγματα. Σε τι κατάσταση? Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, τέλος πάντων. Ναι. Ναι. Από όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση, ας μιλήσουμε μόνο για την υγεία, γιατί ισχύει για παντού, είναι όλα ψέματα. Λεφτά δεν δίνουν. Δίνουν λεφτά στους ιδιώτες της υγείας και όχι σε όλους. Και εκεί δημιουργούν προβλήματα. Δηλαδή, το ότι διπλασιάσανε την τιμή της ημερήσια νοσηλείας της κλίνης, εντατικής νοσηλείας στις ιδιωτικές κλινικές, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λεφτά για την υγεία του κόσμου, αυτά ήταν λεφτά για τους ιδιώτες. Αν θέλανε να δώσουν λεφτά για την υγεία, θα είχαν προσλάβει γιατρούς, έστω επικουρικούς με επίγοντα τρόπο, όταν ξεκίνησε η πανδημία, όπου φτάσαμε να έχουμε τους περισσότερους νεκρούς κατά σε αναλογία πληθυσμού από τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν συγκρίνω τη χώρα μας με τις χώρες της Κεντρικής Αφρικής, που είναι οι πιο φτωχές χώρες στον κόσμο. Συγκρινόμαστε με τις ευρωπαϊκές χώρες. Και έχουμε τα χειρότερα ποσοστά θανάτων. Είναι μια πλήρης αδιαφορία, εγκληματική αδιαφορία χωρίς καμία υπερβολή. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ανθρώπους που να λένε στη Βουλή μέσα και να έχουν ύπατα αξιώματα από πρωθυπουργό σε κάτω, αν έχουμε μελέτη ότι μέσα ο διασωληνωμένος σε ένα θάλαμο, αν πεθαίνει, αν δεν είναι στη μονάδα. Είναι τόσο τραγικό αυτό το πράγμα. Αν οι μονάδες ήταν ίδιες με τους θαλάμους, ποιος είναι ο λόγος που σε όλα τα πολιτισμένα μέρη του κόσμου φτιάχνουν μονάδες εντατικής νοσηλείας, που για να φτιάξει μία μονάδα εντατικής νοσηλείας με λίγα κρεβάτια, το κόστος είναι πολλές φορές πιο μεγάλο από το να φτιάξεις απλά νοσηλευτικά κρεβάτια. Η μονάδα χρειάζεται ειδικούς χώρους απομονωμένους, με προσωπικό πολύ αυξημένο και με, εντάξει, δεν είναι μόνο ο αναπνευστήρας και τα μηχανήματα, είναι όλα τα άλλα, είναι το ανθρώπινο δυναμικό που σώζει τις ζωές. Ναι, κύριε Μανιέ, βέβαια αυτό... Ναι. Ότι ξεκινήσαμε την πανδημία με το σλόγγαν «Αν είσαι άρρωστος, μείνε σπίτι σου». Μείνε σπίτι σου και μπορεί να πεθάνεις μόνος σου. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να στεναχωριέσαι. Βέβαια αυτό που λέτε, κύριε Μανιέ, είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα διαχρονικό, έτσι. Θεωρώ ότι δεν ξέρω, ήταν ποτέ το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε καλό έτσι επίπεδο στη χώρα μας. Ώστε να μην έχουμε την ανάγκη του ιδιώτη. Κοιτάξτε κάτι, το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη χώρα μας όταν θεσμοθετήθηκε στις αρχές δεκαετίας του 80, το 1983 συγκεκριμένα, με το νόμο 1397, ήταν για τα ελληνικά δεδομένα. Τότε. Πρωτοπόρο. Ήταν μια επανάσταση. Για τα δεδομένα τότε. Ναι. Τότε. Για τότε και ευρωπαϊκά. Και άλλες χώρες λίγο πριν από εμάς. Η Ιταλία το 1978 έφτιαξε Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι. Από τότε μέχρι τώρα που έχουν περάσει 40 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι έχουν συμβεί πολλά πράγματα στον χώρο της υγείας. Το κυριότερο είναι ότι εγκαταλείφθηκε η προσπάθεια και από τις κυβερνήσεις της μνημονιακής της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Μην ξεχνάτε, και δεν με το ξεχνάει κανείς, ότι το 2014 προχώρησε η κυβέρνηση τότε στο κλείσιμο του ΙΚΑ, που ήταν ένας θεσμός με διείσδυση
εξάπλωση σε όλη την ελληνική, σε όλο τον ελληνικό χώρο, με γιατρούς ειδικευμένους πολλών ειδικοτήτων, αν όχι όλων των ειδικοτήτων. Αυτό εν μια νυχτή το έκλεισε, το ΙΚΑ. Τόλμησε δηλαδή να κάνει κάτι που είχε γίνει αγώνας δεκαετιών για να ιδρυθεί το ΙΚΑ το δεκαετία του 20 και του 30. Εν πάση περιπτώσει, διέλυσε το ΙΚΑ, διέλυσε τα νοσοκομεία, έκλεισε νοσοκομεία. Αντί να αναπτύξουμε το σύστημα, το περιόρισε. Στις Κυκλάδες έκανε τη σύμπληξη μεταξύ του νοσοκομείου Σύρου και Νάξου, λες και ήταν δίπλα-δίπλα τα νοσοκομεία, όπως το έκανε και στην Αττική, που είχε μια δικαιολογία ότι είναι δίπλα-δίπλα τα νοσοκομεία. Νάξος και Σύρο μπορεί να είναι κοντά, αλλά πρέπει να πας διαθαλάσσης ή αεροπορικός. Ναι. Εάν δει κανείς τα στοιχεία, τι παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ το 15 στις Κυκλάδες και τι έφτιαξε μετά, θα καταλάβει και τι έχει τώρα, θα καταλάβει την απόλυτη φτωχοποίηση του συστήματος, την εγκατάλειψη του συστήματος. Ποια είναι η διαφοροποίηση, κύριε Μανιέ, από το 15, από το 19 ας πούμε, μέχρι και σήμερα, ας πούμε στο νοσοκομείο της Ήρου, γιατί είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Το νοσοκομείο της Ήρου, το γεγονός ότι ο κόσμος αντέδρασε έτσι όπως αντέδρασε, δείχνει ακριβώς την εγκατάλειψη. Υπήρχαν τμήματα που ανοίξανε μετά το 15 και τα παραδώσαμε το 19. Το τμήμα έκτακτων περιστατικών αυξημένης φροντίδας για τα παιδιά. Άλλα τμήματα τα οποία τα ανοίξαμε και με τη συνέχεια ατόνισαν και δεν λειτουργήσαν. Στην Άξο πέραμε αξιολογικό τομογράφο επί των τελευταίων μηνών του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν δούλεψε καθόλου. Δεν δουλεύει. Αλλά δεν τον αφήνω να δουλέψει γιατί υπάρχουν τα ιδιωτικά κέντρα, τα οποία πρέπει να δουλέψουν. Αυτά τους νοιάζουν. Δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Παρ' όλα αυτά, πάντως, επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ 15-19, δεν άλλαξε κάτι όσον αφορά τη διασύνδεση νοσοκομείου Νάξου και Σύρου. Ναι, έγινε μεγάλη κουβέντα και γι' αυτό. Έγινε μεγάλη κουβέντα. Υπήρξαν ζητήματα και οργανωτικά και για να ξαναγίνει η ενοποίηση, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πρόλαβε να γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τουλάχιστον είναι σαφές ότι ενισχύθηκε και το νοσοκομείο της Νάξου και το νοσοκομείο της Σύρου και δημιουργήθηκε και η αεροπορική βάση για την αεροδιακομιδή. Ναι, ναι, στη Σύρο που ήταν. Στη Σύρο έγινε. Ναι, όπως και στην Άξο υπήρξε το πλοίο από του λιμενικού σώματος, το λιμενικό σώματος, ναι, που είδες στο τέλος της θητείας μας ή μόλις τέλειωσε η θητεία. Μόλις τέλειωσε η θητεία. Ναι, αλλά στην Άξο από τη μονάδα τεχνητού νεφρού που καταστήσαμε, που δεν υπήρχε κατά διάνοια τέτοια πρόβλεψη, μέχρι όλα τα άλλα η εργαστήρια και η ιατρία που ανοίξαμε, ήταν σημαντικό, ήταν κάτι που με ευχαρίστηση το άκουγα από τους συμπατριώτες μας όταν κατέβαινα στην Αφροτεμπά, τουλάχιστον τώρα το νοσοκομείο δουλεύει. Mm-hmm. Λοιπόν, και εύχομαι και ελπίζω να δουλεύει και τώρα το ίδιο καλά όπως δούλευε τότε. Και ξαναβγούμε κυβέρνηση να δουλέψει περισσότερο. Κοιτάξτε κάτι, είναι μια βασική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να μην έχουμε σύστημα υγείας δημόσιο. Ναι. Πρέπει να πηγαίνουν τα χρήματα προς κάθε κατεύθυνση σε όλους τους τομείς ενδιαφέρεται για τον ιδιωτικό τομέα. Είναι η αρχή της. Είναι δηλαδή η φιλοσοφία, όταν λες ότι είμαι νεοφιλελεύθερος, σημαίνει λιγότερο κράτος. Λιγότερο κράτος μπορεί να το κάνει σε κάποιες υπηρεσίες, αλλά δεν μπορεί να το κάνει στην υγεία, δεν μπορεί να το κάνει στην παιδεία. Αυτοί το κάνουν και στην υγεία και στην παιδεία. Τα σημαντικότερα προβλήματα, κύριε Μανιέ, που διαπιστώνετε εσείς στη Σύρο, γιατί είναι έτσι το θέμα των ημερών αυτό. Τα σημαντικότερα προβλήματα που διαπιστώνετε εσείς σήμερα, ποια είναι? Είναι μειωμένες οι παροχές υπηρεσιών υγείας σε σχέση με το επίπεδο που είχαν το 18-19. Και αυτό ο κόσμος το εισπράττει. Ναι. Το εισπράττει και γι' αυτό διαμαρτύρεται έτσι όπως διαμαρτύρεται. Και δεν είναι μόνο στη Σύρο. Στη Σύρο βέβαια
είδαν ότι μπορούν να γίνουν και άλλα πράγματα στο νοσοκομείο, ξεκίνησαν, αρχιοθετήθηκαν εδώ αυτό το σύστημα της ηλεκτρονικής αναβάθμισης του νοσοκομείου. Εγκαινιάστηκε και μετά εγκαταλείφθηκε. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα τα οποία, πού να το πούμε, τα χρειάζεται ο κόσμος. Μόλις πήγαιναν τα δύο θα δουλέψουν, εγκατέλειψαν. Πόσο εύκολο είναι, πιστεύετε, να δοθούν κίνητρα πραγματικά στους γιατρούς ώστε να μπορούν να στελεχωθούν τα νοσοκομεία και γενικότερα το εθνικό σύστημα εφόσον γίνεται κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές? Κοιτάξτε κάτι, δεν είναι θέμα μόνο κινήτρων, δηλαδή μισθή κλπ. Τα οποία είναι εκ των όλων κάνετε. Γιατί όπως είναι σήμερα η κατάσταση, εάν πεις ότι θέλω να προσλάβω έναν γιατρό, ναι, με 1.500 ευρώ το μήνα, πού να πάει, σε ποιο νησί να πάει όταν τα ενίκια είναι δισεύρετα τα σπίτια και τα ενίκια είναι πανάκριδα. Ναι. Εδώ φεύγουν οι δημόσιοι υπάλληλοι από τα νησιά, είναι ο τουρισμός, έχει τα καλά του, αλλά δημιουργεί και προβλήματα. Ένα πρόβλημα είναι η εξέβρεση της στέγης και να βρεις σπίτι να το νοικιάσεις, πόσο θα πληρώνεις. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ σύνδετο πρόβλημα. Δεν είναι να του δώσεις ένα επίδομα 200-300 ευρώ, να του δώσεις μισθό καλό, μισθό καλό και να διασφαλίσεις, να βρεις τρόπους και για την αξιοπρεπή διαμονή του. Κάθε δημόσιο υπάλληλο και του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Δεν γίνεται δηλαδή να πιστεύεις ότι θα έχεις νοσοκομείο στη Σαντορίνη και δεν θα πληρώνει τους γιατρούς. Αυτό το νοσοκομείο στη Σαντορίνη το ανοίξαμε, ήταν σκέτα ντουβάρια, τίποτα δεν είχε, το ανοίξαμε το νοσοκομείο και τώρα το έχουν εγκαταλείψει στην τύχη του. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Θέλουμε και ένα σχόλιο πριν κλείσουμε όσον αφορά την επίσκεψη Πλεύρη και το γεγονός ότι μπαίνει στη ζωή μας τόσο το θέμα που έχει να κάνει με την μεταφορά των φαρμάκων στις περιοχές οι οποίες δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει διακίνηση, όσο και τη ιατρική, πόσο σημαντική είναι και πώς μπορεί να βοηθήσει τελικά. Η τηλιατρική είναι όχι απλώς σημαντική, είναι μία από τις δυνατότητες να δοθούν λύσεις μέσα από την τεχνολογία. Την ακούω την παιδιατρική τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν έχει γίνει τίποτα. Την παιδιατρική σημαίνει ότι έχω ένα μικρό κέντρο υγείας, αλλά το έχω έτσι εξοπλίσει και με προσωπικό, το έχω στελεχώσει, αλλά και το εξοπλίσει, που βγάζει στην ακτινογραφία και την βλέπει συγχρόνως ένας εξειδικευμένος ακτινολόγος σε κάποιο μεγάλο νοσοκομείο, ναι, και σου δίνει οδηγίες τι να κάνεις. Αυτό είναι εύκολο, αλλά έχει και αυτό τη δαπάνη του. Πρέπει να δοθούν χρήματα να αγοραστούν αυτές να αγοραστεί αυτός ο εξοπλισμός και να υπάρχει και ένας χειριστής. Δεν μπορεί δηλαδή να λέμε με την τηλεϊατρική. Τηλεϊατρική σημαίνει ότι εξετάζεται ο ασθενής σήμερα, τώρα, εδώ, στο τάδε κέντρο υγείας, που σημαίνει ότι πρέπει να έχει κάποιον στοιχειώδη εξοπλισμό για να το κάνει, και την ίδια στιγμή, αντί να έχεις εξειδικευμένο ακτινολόγο εκεί, αν έχεις χειρουργό εκεί ή ορθοπαιδικό εκεί, βλέπει τα ευρήματα και σου απαντά εκείνη την ώρα. Ηλεκτρονικά σου απαντά και σου λέει αυτός ο ασθενής πρέπει να μεταφερθεί διότι έχει κάταγμα, διότι έχει πάθει έμφραγμα. Δεν είναι τηλεατρική, δηλαδή πατάω ένα κουμπί και μιλάμε στο τηλέφωνο. Ναι, καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, είναι μια χρειάζεται οργάνωση σοβαρή, χρειάζεται επιστημονική διασύνδεση αυτό το τμήμα της ηλεκτρικής. Έγιναν απόπειρες από την εποχή που ακόμα εγώ δούλευα στην Πεντέλη. Βρεθήκανε γιατροί από το νοσοκομείο Πέδρων Πεντέλη σε συνεργασία με γιατρούς από το Σισμανόγλιο, που από εκεί ξεκίνησε μια πρώτη στοιχειώδης μονάδα. Κατέρευσαν όλα αυτά διότι προϋπέθεται για να έχεις τον παιδίατρο στην Αθήνα και να κοιτάει τις εξετάσεις που κάνεις εσύ, να υπάρχει ο χειριστής
του εξοπλισμού της περιφέρειας και ο εξοπλισμός στην περιφέρεια. Όλα αυτά να βαγίσανε. Μάλιστα. Κατανοητό. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει, αγαπητέ μου, δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται. Με το έδειξαν στην πανδημία. Ήταν αποκρουστική η εικόνα τους να αντιμετωπίζουν τους νεκρούς της πανδημίας λέγοντας εντάξει πέθαναν και αλλού πέθαναν. Ναι, κατανοητό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μανιέ για την παρέμβαση. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε δυνατότητα να συζητήσουμε. Και να τα ξαναπούμε από κοντά όταν έρθετε. Καλό μεσημέρι. Ωραία, να είστε καλά. Γεια σας.